Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι για 10 χρόνια τώρα οι συνταξιούχοι έχουν τσακιστεί σε όλα τους τα δικαιώματα, στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στα δώρα που τους αφαιρέθηκαν στο ΕΚΑΣ, στα θεραπευτικά προγράμματα, στα φάρμακα, στην υγεία κτλ. Από τους συνταξιούχους εισπράττει το κράτος 7,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο χρήματα που είναι πληρωμένα, προέρχονται από τις περικοπές των συντάξεών τους και είναι χρήματα που περικόπησαν με βίαιο τρόπο. Από τα ασφαλιστικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια αφαιρέθηκαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Τώρα ορισμένοι βλέπουμε βγαίνουν και κλαίνε υποτίθεται για την κατάσταση της νέας γενιάς από τα ασφαλιστικά ταμεία και ενοχοποιούν τους συνταξιούχους, προσπαθούν να ενοχοποιήσουν δηλαδή τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους για αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα δηλώνουν μέχρι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού ότι στις εφημερίδες που διαβάζουν ότι δεν θα δώσουμε άλλα χρήματα για τους γέροντες σε βάρος της νέας γενιάς. Τα χρήματα δεν είναι δικά τους. Είναι χρήματα των εργαζομένων όταν εργάζονται, είναι χρήματα των συνταξιούχων από τις περικοπές και από την άγρια φορολογία που ισχύει και σήμερα και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ κάτω από αγώνες και από διεκδικήσεις, οι κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να καθυστερήσουν ορισμένα μέτρα, υποχρεώθηκαν κάτω από τους αγώνες να αποδώσουν στους συνταξιούχους ορισμένα, αν θέλετε, δικαιώματα που τους είχαν περικοπεί για την εισφορά αλληλεγγύης, για τις συντάξεις κυρίες και το πολύ σημαντικό κάτω από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις να μην αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους που θα ήταν μια καταστρεπτική ακόμα ενέργεια, θανατηφόρα θα έλεγα, για τις συντάξεις που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή με τον αγώνα μας και με τη δουλειά μας και οι συντάξεις δεν είναι ούτε επιδόματα ούτε χάρισμα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα χρόνια μία απόφαση δικαστική. Βέβαια δεν κυβερνούν τα δικαστήρια, οι κυβερνήσεις κυβερνούν και θα φανεί από την επιχειρηματολογία την παρακάτω. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απέδιδε στους συνταξιούχους αναδρομικά χρήματα που έπρεπε να αποδοθούν για τα δώρα, για τις κύριες συντάξεις και για τις επικουρικές συντάξεις από το 2015 με απόφαση. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι δεν μου επιτρέπουν τα δημοσιονομικά να αποδώσω αυτά τα αναδρομικά. Βέβαια, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι τα δικά μας αιτήματα δεν είναι αιτήματα που, εν πάση περιπτώσει, περικλείονται στο εντεκάμινο των αναδρομικών, αλλά αυτά τα ποσά είναι ποσά που εκδικάστηκαν και η απόφαση έλεγε να αποδοθούν στους συνταξιούχους. Η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, έλεγε και η σημερινή κυβέρνηση προσέφυγε σε μια κυκλοτική, όπως την έλεγε, να απαλλάξει τους συνταξιούχους από τις δικαστικές αποφάσεις, από νομικά γραφεία μεγάλων δικηγόρων, οι οποίοι καθημερινά δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να στέλνουν μηνύματα για να εισπράττουν χρήματα για όλη αυτή την υπόθεση, θα κάνει μια πιλωτική δίκη για να αποδώσει στους συνταξιούχους αυτά τα χρήματα που δικαιούνταν ή ό,τι θα έβγαζε η απόφαση. Εμείς βέβαια διαφωνήσαμε με αυτή την πιλωτική δίκη τότε και τους είπαμε υπάρχει δεδικασμένο, υπάρχει αυτή η απόφαση να αποδοθούν στους συνταξιούχους, σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έκαναν ή δεν έκαναν αγωγή, αυτά που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση για το 11μηνο αυτό. Έχουμε μια καινούρια απόφαση, το 2020. Πολλοί συνάδελφοί μας έφυγαν από τη ζωή, από το 2015 μέχρι το 2020. Και έρχεται λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση να εφαρμόσει την καινούρια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κουτσουρεύει αυτή την απόφαση, η οποία το συνολικό κόστος από ό,τι υπολογίζουμε και από ό,τι και οι εργατολόγοι και άλλοι μπορούν να υπολογίζουν και η ίδια η κυβέρνηση, αν θέλετε το έλεγαν και οι υπουργοί στις τηλεοράσεις, ότι ήταν περίπου 4 δισεκατομμύρια. Αυτό το ποσό το κουτσουρεύει σε 900 εκατομμύρια για τον ιδιωτικό τομέα και 500 εκατομμύρια για το δημόσιο τομέα.
έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα που πρέπει να αποδοθούν. Και αυτά τα χρήματα δεν αποδίδονται. Με αποτέλεσμα να παίρνουν από αυτή την απόφαση με τις κυβέρνησεις που είναι πολιτική απόφαση και να εφαρμόζουν μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, γιατί σε αυτούς έγιναν οι περικοπές κύρια και επικουρική 1.300 ευρώ, και να μην αποδίδονται ούτε σε αυτούς βέβαια τα δώρα και οι επικουρικές, αλλά και σε όλους τους άλλους συνταξιούχους να μην αποδίδεται τίποτα. Έτσι οι συνταξιούχοι που παίρνουν 500 ευρώ, που παίρνουν 600 ευρώ, που παίρνουν 700 ευρώ, δεν παίρνουν τίποτα, 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Λοιπόν, καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να υλοποιήσει την απόφαση χωρίς προαπαιτούμενα και να αποδώσει στους συνταξιούχους, σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έκαναν ή δεν έκαναν αγωγές, αν προσέφηκαν ή δεν προσέφηκαν στα δικαστήρια, όλα εκείνα που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση των 11 μηνών. Δηλαδή, τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Μόνο έτσι θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι εκείνο που δικαιούνται και θα είναι μια εφαρμογή που πραγματικά θα είναι στα πλαίσια αυτής της απόφασης που είναι δίκαια για αυτό το σκοπό. Δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, εμείς να πληρώνουμε 7,5 δισεκατομμύρια για 10 χρόνια που δεν έπρεπε να τα πληρώνουμε, να είναι κουτσουρεμένες οι συντάξεις μας και να έρχονται να κάνουν παζάρια οι κυβερνήσεις και διαπραγματεύσεις εάν θα δώσουν το 11μηνο. Γιατί είναι μηδαμινό σε αυτά που πληρώσαμε και σε αυτό που θα πληρώσουμε. Επομένως, αυτή είναι η θέση μας και η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τη φωνή των συνταξιούχων και να εφαρμόσει την απόφαση στο σύνολό της. Καθώς επίσης τώρα θα ήθελα να τελειώσω και να σας πω ότι μία ακόμα πρόταση, εκεί που δίνεται παράταση για τα σωματεία, τα εργατικά κτλ. Και εμείς την αξιοποιούμε αυτή την παράταση να γράφει και για τα συνταξιουργικά σωματεία που έχουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα, για τα όργανα που πρέπει να εκλεγούν, να δοθεί η ανάλογη παράταση και για τα συνταξιουργικά σωματεία. Αυτά ήθελα να τονίσω και καλούμε την κυβέρνηση, γιατί εμείς όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε δυναμικά στον δρόμο του αγώνα, με οποιασδήποτε συνθήκες, με όλα τα μέσα που χρειάζονται για την πανδημία. Θα δώσουμε μάχη, δεν γίνεται διαφορετικά για αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ.